Πρεμιέρα σήμερα για την Evolution, πρώτη αγωνιστική. Και Γκραν Καμάρια και Λεοντάριο έρχονται απόψε αντιμετωπίσει το Μαζαράκι. Έτοιμο το παιχνίδι να ξεκινήσει. Και το Τζάμπολ βγάζει νικητές ποιους τους φιλοξενούμενους, αλλά δεν μπορείς να συγκρατήσει την μπάλα εντός γράμμων. Ο Δεδούσης, έτσι μπάλα. Και η πρώτη επίθεση είναι τώρα για τα Γκραν Καμαριά. Μασδάνης πήρε το σουτ, αστόχησε. Την επίθεση τώρα το Λεοντάριο. Δεν βγήκε η συνεργασία. Δεν ολοκληρώνεται όμως το κλέψιμο, συγκρατούν οι φιλοξενούμενοι. Μάλλα στα αριστερά στον Δεδούση. Τρίποδο τώρα για τον Λεοντάριο, άστοχο όμως. Ο Κορονάκης αστόχησε. Ο Βόσκας, με συγχωρείτε. Γανίκας. Πλησιάζει, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλο ο Μπασδάνης, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ στη σημερινή αναμέτρηση. Πρώτο καλάθι για τα Γκραν Καμάρια. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βόλη ο παίχτης των Κιτρίνων. Τρία-0. Τώρα λοιπόν το σκορ με τους γηπεδούχους. Να ανοίγουν το σκορ στη σημερινή αναμέτρηση. Μπάλα στα αριστερά. Έξω τώρα ο Κορονάκης θα εκτελέσει για 2, ήταν το σουτ. Επιθετικό rebound, δεν ήρθε το καλάθι όμως. Συνέχεια μπάλα καταλήγει εκτός από τα χέρια του Μπαλτάνη. Αυτός το παραδέχεται. Δεν μπορείς να συγκρατήσει την μπάλα για να δώσει την πάσα. Την επαναφορά το Λεοντάριο. Πήρε ο Βόσικας, άφησε στα αριστερά. Του δύο πόντων, άστοχο και αυτό. Παραμένουν στο 0 οι φιλοξενούμενοι. Κουντούρης. Παίρνει και εκτελεί αμέσως, αλλά άστοχα ο Ζαλακώστας. Μπροστά τώρα το Λεοντάριο με τον Δεδούση, ο οποίος θα βρει το καλάθι για το 3-2. Γούλης. Αστοχή, ο ίδιος μαζεύει το rebound και βάζει το καλάθι. 5-2 τώρα. Διαχείρος Περγούλη. Ο Κιαντής πήρε και πάλι. Ωραία τριπλά πίσω από την πλάτη, αλλά θα γίνει το κλέψιμο από τον Κουντούρη. Φεύγει μπροστά κοντά σε ψηλότερους αντιπάλους, δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση, όμως μαζεύει το rebound ο Μπασδάνης. Είναι ο 14 τώρα για τους Κίτρινους. Κόβει την πορεία της πάσας ο Τσιαντής. Εκεί όπου βρισκόταν ο Κουντούρης. Στην επαναφορά τώρα τα Καμάρια. Τσακανίκας. Αυτός τον Πέργουλη, εκείνος πήρε το σουτ, δεν το έβαλε. Αλλά καταλήγει εκτός, Τσακανίκας ακούμπησε τελευταίος. Κιαντής. Στα αριστερά. Μπαλά έξω στον Τσιαντή και πάλι. Άστοχο τρίποντο. Μαζεύει το rebound ο Αγγελής. Νέο σουτ τριών πόντων τώρα για τον Λεοντάριο. Ούτε τώρα θα βρουν τους τρεις πόντους οι φιλοξενούμενοι. Προσπάθεια του Κορονάκη. Τρίποδο τώρα για τους Κίτρινους, μπήκε και βγήκε η μπάλα στην προσπάθεια του Μπαλτάνη. Τσακανίκας θα κάνει το φάουλ στον Βόσικα. Κορονάκης.
μπάλα στον Βόσικα. Κορονάκης παίζει με τον Δεδούση. 4 δευτερόλεπτα για το Λεοντάριο. Έγινε το λάθος, Κουντούρης. 3-2. Τσακανίκας αφήνει στον Μπαζδάνη. Εκείνος θα εκτελέσει με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα το βάλει το καλάθι, 7-2. Είναι για τους φιλοξενούμενους με τον Δεδούση να είναι στη γραμμή. Δεδούσης θα κάνει το 6-3. Ανήκας άφησε στον Πέργουλη. Σαλακώστας στον Πέργουλη και αυτός που είπε τώρα θα έρθει στο καλάθι. Πήρα αμέσως και εκτέλεσε με τα αριστερό, αλλά άστοχα ο Βόσικας. Κουντούρης δεν βγήκε χώρο να πλησιάσει κι άλλο, άφησε έξω. Πάσα όμως δεν πέρασε. Είναι το κλέψιμο από τον Κωνσταντιδέλη. Βόσικας οργανώνει τυφλή πάσα, όμως την κατάλαβε ο Κουντούρης και την έκοψε. Ωραία η ασίστ του Μπαζδάνη και ο Κουντούρης θα τελειώσει τη φάση για το 9-3. Κωνσταντιδέλης τώρα περιμένει τους συμπαίκτες του. Γιαντής ανάμεσα από δύο. Έχασε την ισορροπία του, έκανε βήματα. Χειροκροτήματα τώρα από την πλευρά των γηπεδούχων για την πολύ καλή αντίδραση της άμυνας σε αυτή τη φάση. 4-50 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 9-3. Το 13. Ωραία περιστροφή. Δεν θα έρθει ο καλάθι από τον Βόσικα. Κουντούρης παίζει με τον Μπαζδάνη. Εκείνος είδε και πάλι την κίνηση του Κουντούρη που ερχόταν από πίσω. Δεν ξέρω αν ήταν ασίστ ή αν του έφυγε την μπάλα του Μπαζδάνη. 14-3. Όπως και να έχει, ο Κουντούρης έκανε πολύ καλά που ακολούθησε τη φάση, καθώς ήταν αυτός που έφυγε το καλάθι στη συνέχεια. Δεδούσης δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Βαζδάνης την έξω του Τζακανίκα. Εκείνος με τη σειρά του στον Ζαλακώστα. Κουντούρης είναι ολομόναχος. Βρέθηκε και ανενόχλητος και εκτελεί για 3. 17-3 με την τρίποντη εκτέλεση του Κουντούρη. Συν 14 για τα Καμάρια. Κάτι που αναγκάζει το Λεοντάριο να καλέσει time out. Έφτρεψα μετά την διακοπή για το time out του Λεοντάριο που έχει δει τους γηπεδούχους να προηγούνται αυτή τη στιγμή με 17-3. Τσιαντής κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους. Συγκρούστηκε και με τον Γουναρίδη. Βγήκε η άμυνα καθαρά από τους κίτρινους. Με συγχωρείτε, δεν ήταν ο Γουναρίδης, ο Πέργουλης ήταν. Ας το ακούσει τώρα από την πλευρά του Σακελαρίου. Ο Σαντιβέλης καθάρισε. Τσιαντής θα είναι κοντά, θα δεχτεί το στόπ από τον Ζαλακώστα. Πολύ καλή η αντίδραση του Ζαλακώστα σε αυτή την άμυνα.
3 και 10 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Αστοχο το φλότερ από τον Κορονάκη. 3 με 2 τώρα μπροστά. Αργή επιστροφή από την άμυνα του Λεοντάριου και βρίσκει χώρο για να χτυπήσει ο Σαγκελαρίου και να ανέβασει το σκορ στο 19-3. Χιαντής τσεκάρει επιλογές γύρω-γύρω. Παίζει με τον Δεδούση, ο οποίος θα γυρίσει. Αναπηδάει, μπάλα στο φάνη και καταλήγει εκτός. Ακόμα μια φάση πέρασαν εκμεταλλευτεί από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι παραμένουν στους 3 πόντους, κολλημένοι. Μουναρίδης πήρε. Μαζάνης βγήκε στη γωνία. Δεν επέλεξε να πάρει κάποιο σουτ. Ωραία γύρισε ο Πέργουλης. Εξαιρετική κίνηση για το 21-3. Χιαντής εκεί που πάσαρε δεν βρισκόταν κανείς συμπαίκτης. Είναι ο λάθος από τον Τσιαντή, ο οποίος επιστρέφει γρήγορα την μπάλα στην κατοχή των αντιπάλων. Αλλαγές τώρα με Μαρίνο και Γιώργο Ζαλακώστα να παίρνουν στο παρκέ. Πού είσαι, καλά, πώς πάμε, τι να ρέψεις. Μαρίνος. Ζαλακώστας θα εκτελέσει για 3. Δεν το βάζει όμως Μαρίνος, κυνηγάει την μπάλα, δεν μπορεί να την προλάβει. Ξεχάστηκε και από την άμυνα των γηπεδούχων. Ο Τσιαντής, σαν σε προπόνηση, κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 21-5. 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κύριο Σακελαρίου. Μουναρίδης πέρασε. Δεν άφησε όμως την μπάλα στο καλάθι. Παρά τον ανοιχτό διάδρομο που βρήκε. Βόσικας. Τσιαντής θα το πάρει το σουτ και το βάζει. 21-8 και πάλι ο Τσιαντής μιλάει στην επίθεση για το Λεοντάριο. Καθώς μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Γουναρίδης άφησε του Σακελαρίου στον μεσχόρη του Μαρίνο. Παίρνει και πάλι ο Γουναρίδης. Έχει χώρο για το τρίποντο. Θα το πάρει και θα το βάλει. 24-8. Από κοντά η προσπάθεια θα έρθει το καλάθι από τον Δεδούση. 24-10. 28 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Σακελαρίου πήρε από τον Γουναρίδη και άφησε στη γωνία στον Ζαλακώστα. Ο έτερος Ζαλακώστας τώρα θα σηκωθεί και θα το βάλει ο Βασίλης. 26-10. Μπόσικας παίρνει το σουτ, είναι για 3 πόντους. Φινάλε λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου και το σκορ δείχνει 26-10 υπέρ των γηπεδούχων. Επιστρέψαμε εδώ στο Μαζαράκι, όπου μπήκαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. 26-10 συν 16 για τα Γκραν Καμάρια. Το έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο σε αντίθεση με το Λεοντάριο, το οποίο δεν ξεκίνησε καλά το μάτς. Στη συνέχεια βρήκε κάπως τα πατήματά του και κατάφερε να βελτιώσει κάπως την κατάσταση. Ευνηδιασμός τώρα για τους φιλοξενούμενους και καλάθι από τον Βόσικα. 26-12, πήγε όλο τον δρόμο μέχρι μέσα ο Βόσικας, ολομόναχος. Κατάφερε να ολοκλήρωσε με επιτυχία την ευκαιρία που του δόθηκε. Μουναρίδη στέγεται στην γραμμή των βολών και στοχή. 28-12. Σαντιδέλης στον Τσιαντή. Να πούμε πως με εξάδα αγωνίζονται σήμερα στο C2.
σημερινό μάτς οι φιλοξενούμενοι. Ενώ ο Γουναρίδης εδώ δεν δυσκολεύτηκε από την πίεση του Κωνσταντιδέλη. Πετυχαίνει δεύτερο συνεχόμενο προσωπικό του καλάθι. Γι' αυτό 30-12. Μόσκας. Μπαλά έξω στον Κωνσταντιδέλη, εκτελεί εκείνος για τρεις. Πού θα καταλήξει η μπάλα στα χέρια του Αγγελή. Τσιαντής και πάλι Αγγελής. Μόσκας θα σταθεί για να πάρει το σούτ, αλλά δεν ήταν καθόλου καλή η εκτέλεσή του. Το μάτσορα ρίχνεται ο Χρυσίνας από την πλευρά των γηπεδούχων. Παίρνει την θέση του Βασίλη Ζαλακώστα. Κουναρίδης, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής. Μέρα στους Σακελαρίου, τα δευτερόλεπτα. Κουναρίδης στα 5-4, ψάχνει να βρει επιλογές, δεν πέρασε η πάσα του. Έχει ολοκληρώθει ο χρόνος, όπως λένε οι διαιτητές. Έτσι, έχουμε αλλαγή κατοχής. Σαντιδέλης. Δεδούσης από κοντά. Με κάποιο περίεργο τρόπο η μπάλα κατέληξε στο καλάθι. 30-14. Ναρίδης άφησε στον Ζαλακώστα. Χρυσίνας. Γουναρίδης θα πάρει το τρίποντο. Ακόμα ένα καλάθι από τον Γουναρίδη. 33-14. Ουσιαστικός και ωραίος σήμερα ο Γουναρίδης για την ομάδα του. Θέλει διαφορά στο συν 19. Θα κοπεί αντικανονικά ο Βόσκας. Έχουμε βολές για τον παίκτη του Λεοντάριο, για τον οποίο βλέπω τώρα ότι ήρθε και 7ος παίκτης. Αν καταφέρω να δω το νούμερό, θα σας ενημερώσω ποιος είναι. Ας το έξω στην πρώτη εντωμεταξύ. Ο Βόσκας παραμένει το 33-14, θα αλλάξει αυτό στη δεύτερη. 33-15. Κουναρίδης. Κρατάει, τσεκάρει γύρω τις επιλογές του, αφήνει στον Ζαλακώστα. Εκείνος τη δίνει ξανά. Ακή η πάσα τώρα, έγινε το κλέψο από τον Βόσικα. Φάουλ από πίσω, αντιαθλητικό. Όπως λέει ο ρέφερι, νομίζω είναι σωστή απόφαση. Το ξέρει και ο Γουναρίδης. Βόσικας χάνει την πρώτη. Κάνει και τη δεύτερη. Σακελάριο τώρα περνάει εκτός παιχνιδιού. Ο Μαρίνος, με συγχωρείτε, περνάει εκτός παιχνιδιού. Όχι, καλά το είπα, Σακελάριο ήταν το 6, ήταν όχι το 8. Το μάτς πέρασε. Ο Περγούλης. Ο οποίος αφήνει τώρα στον Γουναρίδη. Και πάλι Περγούλης θα εκτελέσει υποπίεση. Πάλα καταλήγει στα χέρια του Λεοντάριο και συγκεκριμένο του Δεδούση. Τώρα ο Τσιαντής δεν μπορούσε να γίνει ξανά ο αποδέκτης μπάλας, καθώς ο Περγούλης κατάλαβε τι ήθελε να κάνει ο αντιπαλός του. Ο Γουναρίδης βρέθηκε στον εφηδιασμό για να κάνει το 35-15. Πολύ καλή πάσα του Περγούλη, όπως μπόρεσε να βρει και να δώσει εκεί που ήθελε ο Γουναρίδης την μπάλα. Ενώ έχουμε και πολύ καλή άμυνα τώρα από την πλευρά των κιτρίνων. Σαντιδέλης θα καθίσει στον πάγκο
για να πάρει τη θέση του Κορονάκης. Γιαντής. Έγινε το κλέψιμο. Όμως δεν μπόρεσε να πάρει ο Γουναρίδης. Έγινε το κλέψιμο ο Κορονάκης. Και συνέχεια έχουμε το λάθος από την πλευρά του Λεοντάριο. Πρέπει να πάτησε γραμμή νομίζω. Ο Αγγελής. Γουναρίδης. Λαλακώστας. Δίνει το σκρίνο Χρήσινας. Γουναρίδης στα δεξιά. Με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Το φαουλ χαμηλά έγινε. Από ποιον, από τον Κορονάκη. Ανανεώνεται έτσι ο χρόνος επίθεση για τα Γκραν Καμάρια. Γουναρίδης αστοχή στην προσπάθεια. Σε αντίσπηρε. Και κατεβάζει τώρα για το Λεοντάριο. Δούσης ανάμεσα από δύο. Κερδισμένο φάουλ. Και το έχει κάνει ο Γιώργος Ζαλάκωστας. Μπασδάνης τώρα στο μάτς για τους γηπεδούχους. Θέση του Γουναρίδη, ο οποίος θα καθίσει τον πάτο να πάρει και κάποιες ανάσες. Πολύ καλός μέχρι στιγμής ο Γουναρίδης. Παραφορά τώρα από το πλάι για το Λεοντάριο. Αγγελής. Πέρασε σχαστή πάσα και έφτασε η μπάλα στον Δεδούση. Από κοντά εκείνος θα τελειώσει τη φάση. 35-17. Μαρίνος, Μασδάνης. Έχει πλάτη, αλλά έχει και σηκωμένο το βλέμμα του για να τσεκάρει τι κινήσεις κάνουν συμπαίκτες που θα πάρει τελικά την εκτέλεση και πάρα πολύ καλά κάνει. 37-17. Αγγελής προσποιείται. Σιαντής. Πιεζόμενος θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. 37-19 τώρα το σκορ. Τσακανίκας και Κουντούρης απέστρεψαν στο μάτς για τους γηπεδούχους. Σε αντίστοιχη συμπληρωματική βολή. Μένει και βγαίνει η μπάλα. Κουντούρης. Τσακανίκας στο πλάι. Ο Μπασδάνης και παίρνει. Θα εκτελέσει και για τρεις και θα το βάλει. 40-19. Επέστρεψε ζεστός από τον πάκο ο Μπασδάνης, ο οποίος δίνει λύσεις επιθετικά στα Καμάρια. Σαντής. Τέλει για τρεις. Μπασδάνης είναι εκεί σε καλύτερη θέση για να πάρει το rebound. Τσακανίκας αφήνει στον Κουντούρη. Εκείνος τον Χρυσίνα. Και πάλι Χρυσίνας ανάμεσα στον Μπούγιο. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά. 2-2 μπροστά. Περιστροφή από του Τσιαντή. Δεν έρθει το καλάθι. Δεδούσης επιμένει και κερδίζει τελικά τη μάχη για το 40-21. Χατζησπύρου. Όρθιος και περιμένει να περάσει το μάτς για το Λεοντάριο, ενώ ο Κουντούρης εκτελεί για 3. 43-21. Τρία και 10 ακόμα μέχρι την αναβολή του ημιχρόνου. Και τα Γκραν Καμάρια έχουν καταφέρει να πάρουν μια καλή απόσταση από τους αντιπάλους τους. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Κουντούρης. Ολοκληρώθηκε ο ευνηδιασμός. Χρυσίνας. Δεν μπορεί από κοντά. Κορονάκης. Παίζει τώρα με τον Δεδούση.
Σιαντής, πάνω το Τσακανίκας, πάει και ο Χρυσίνας. Κορονάκης θα εκτελέσει για δύο το εξωτερικίδιος, ότι θα ήταν άστοχη προσπάθεια. Βεργούλης, περάσε ωραία πάσα στον Χρυσίνα και εκείνος την εκμεταλλεύεται. 45-21. Βόσκας βγαίνει ο Δουδούσια να του δώσει το σκριν. Η μπάλα πάει στα αριστερά και πάλι στον Βόσκα, ο οποίος παίρνει τον διάδρομο. Τον σταματάνε με φάουλ οι κίτρινοι. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Τα γαμάρια έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Στην γραμμή των βολών τώρα βρίσκεται ο Βόσκας, ο οποίος θα βάλει την πρώτη βόλη. 45-22. Χάνει τη δεύτερη, μαζεύει ο Τζαλακοστάς. Κουντούρης στον Τσακανίκα, θα σηκωθεί εκείνος, θα στοχίσει. Χατζησπύρη, ο οποίος έχει περάσει το μάτι για το Λεοντάριο. Τρίποντο εύστοχο. Ο Βόσκας εκτελεί για 3. 45-25. Δαλακώστας, πάνω την οδεδούσης. Γυρίζει ο Δαλακώστας στα αυτιά της αυτή τη φάση. Κορονάκης, όχι να σχολείται, ο Βόσκας είναι, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. 45-27. Κουντούρης. Μαρζάνης. Μυρίζει ο Καλακώστας, ούτε μπορεί ούτε τώρα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους φιλοξενούμενους. Φιαντής θα εκτελέσει για 3. Ήταν πολύ δυνατό το σουτ. Ο Δεδούσης παραδέχτηκε ότι έβγαλε την μπάλα εκτός. Κουντούρης και ο Μπαζδάνης λίγο πιο πίσω από τη γραμμή των βολών θα ευστοχίσει. 47-27. Και ο Μπαζδάνης κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση σήμερα για τους κίτρινους. Πολύ σωστές αποφάσεις αλλά και εκτελέσεις επιθετικά. Εδώ μαζεύει το rebound, κοίτα από το άστοχο σου του Δεδούση. Το δευτερόλεπτα. Έχουν φάουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι, εκμεταλλεύονται το ένα τώρα. Τρίτο φάουλ του Κορονάκη ήταν αυτό, δεύτερο ομαδικό του Λεοντάριο. Τα δευτερόλεπτα τώρα. 5-4. Αστοχή στην προσπάθεια του ο παίκτης του Λεοντάριου και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 47-27. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Γκραν Καμάρια και Λεοντάριο. 47-27, με τους γηπεδούχους να έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια πάρα πολύ καλή απόσταση στο μάτς, η οποία άρχισε να φτιάχνεται ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο. Η ομάδα του κόουτς Αθανασίου εκμεταλλεύτηκε την καλή απόσταση που κατάφερε να φτιάξει το πρώτο δεκάλεπτο. Υπενθυμίζω ότι η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ 26-10. Έκτοτε κατάφερε να κρατήσει το καλό προβάδισμά της και να βρίσκεται τώρα να προηγείται με συν 20. Και το σκορ να δείξει 47-27. Είναι και το πρώτο ομαδικό.
το δεύτερο ομαδικό, με συγχωρείτε, από την πλευρά των γηπεδούχων. Νωρίς, στα πρώτα δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Λαλακώστας πήρε το rebound, αυτός τον Μπαζδάνη. Σταματάει εκείνος, παίζει με το κουντούρι. Λαλακώστας και πάλι Μπαζδάνης. Βασίλης Λαλακώστας. Ο Γιώργος στα 4 δευτερόλεπτα. Ναι, ευκαιρία τώρα για τους κίτρινους. Βασίλης Λαλακώστας, είδε τον έτερο Λαλακώστα, του πέρασε την πάσα, αλλά το πεξάσιμο παιχνίδι μπάλα. Χιαντής Χατζησπύρου κρατάει, θέλει να πλησιάσει, μπάλα στον Χιαντή. 5 δευτερόλεπτα για το Λεοντάριο. Χιαντής πέρασε, δεν είχε κανένα μπροστά του, 47-29. Κουντούρης. Τσαγανίκας ψάχνει συμπαίκτη για να αφήσει, αφήνει και πάλι στον Κουντούρη. Μπροστά του Χατζησπύρου εκείνος. Βαζδάνης τώρα. Γυρίζει, στέκεται, εκτελεί για δύο, όχι, δεν θα έρθει στο καλάθι. Βαζδάνης, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Τρίποντο από τον Χατζησπύρου, θα καταλήξει μέσα η μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια. 47-32. Γιάννησαμε και το πρώτο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Τσακανίκας αφήνει έξω στον Μαρίνο. Κουντούρης θα εκτελέσει για τρεις, δεν έρχεται η απάντηση από τα καμάρια. Χιαντής. Χατζησπύρου παίρνει ξανά χέρι με χέρι. Νωρίτερα το έβαλε, τώρα το έχασε. Μαρίνο σηκώνει το βλέμμα του. Είναι στον Μπαζδάνη. Πώς θα στοχίσει στο σουτ. Έρχεται όμως και η δεύτερη ευκαιρία για να φέρει τις δύο πόντους, 49-32. Δούσης από κοντά, δεν τελειώνει τη φάση καλά. Κουντούρης. Μπαζδάνης. Και έξω τον Κουντούρη, έχει και τον Τζακανίκα. Στον Τζακανίκα θα πάει μπάλα. Ζαλακώστας θα το πάρει το σουτ. Δεν το βάζει ο Κουντούρης, πήδηξε εκεί πολύ ψηλά για να πάρει το rebound. Μπαζδάνης παίζει με τον Κουντούρη, ο οποίος βρέθηκε κάτω από την αντιπαλή ρακέτα και επέλεξε να πασάρει στον Μαρίνο. Πίσω από το ύψος των βολών, αυτό έχει στο σουτ. Νομίζω και ο Κουντούρης θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση νωρίτερα. Αυτός βρέθηκε σε αρκετά πλεονεκτική θέση. Πάσα δεν ήταν καλή από τον Χατζησπύρου. Λαλακώστας συνέχεια κόβεται με το φάουλ του Μπόσικα. Μουναρίδης επιστρέφει στο μάτς στην θέση του Κουντούρη. Αλλαγή ζητούν και από την πλευρά του Λεοντάριο. Στο μάτς ο Αγγελής. Μουναρίδης, ο οποίος και αυτός υπενθυμίζω είναι πολύ καλό παιχνίδι στα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Μπαζδάνης κατάλαβε την πάσα. Χατζησπύρου την έκοψε. Θέλησε να παίξει γρήγορα με το Τσιαντή, αλλά ακολούθησε ο Γουναρίδης και πήρε ξανά την μπάλα στην κατοχή της ομάδας του. Μπαζδάνης ζητάει ο Τσακανίκας. Είναι ολομόναχος και φτωχή. 51-32. Έκοψε προς το καλάθι ο Αγγελής, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει η πάσα του Χατζησπύρου σε εκείνον. Μπαζδάνης. Παίζει με τον Ζαλακώστα, φτάνει κοντά εκείνος, δηλαδή στους κάνει το φάουλ.
είναι και βόλες για τον ψηλό των γηπεδούχων. Από δύο ομάδικα, μάλιστα οι δύο ομάδες. Στρογγυλή διαφορά στους 20 πόντους. Έχουμε και φάουλ στον Δεδούση. Έχει γίνει ψηλά παράβαση στην προσπάθεια του Δεδούση, που είναι τώρα στη γραμμή. Στοχή στην πρώτη, 52-33. Χάνει τη δεύτερη όμως. Παραμένει στο σκορ στο 52-33. Κουναρίζει στον Τζακανίκα. Φαίνει ξανά εκείνος στον Δαλακώστα. Στα Γουναρίδης, εκείνον πάει μπάλα. Στο δεύτερο λεπτά. Σηκώνεται ο Μαρίνος, προλαβαίνει την άμυνα του Χατζησπύρου και εκτελεί για το 54-33. Εδούς έχει βρεθεί ήδη στην αντίπαλη ρακέτα. Όμως η άμυνα βγήκε από τους κίτρινους. Θα τα κάνει καμάρια τώρα με τον Γουναρίδη. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη. Παίρνει και πάλι. Θα κοπεί αντικανονικά από τον Χατζησπύρου. Συνεργάστηκε πολύ ωραία σε αυτή τη φάση ο Γουναρίδης με τον Ζαλακώστα. Ενώ ο Χριστίνας τώρα περνάει στο μάτς στην θέση του Τσακανίκα. Μέσα η πρώτη βολή. Μαρίνος, μένεις εκεί. Βγήκε το 16. Μέσα και η δεύτερη. Αλλά θα σου από τη γραμμή. Και το σκορ στο 56-33. Δεδούσης. Παίγει στον Χατζησπύρου. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος και θα εκτελέσει για τρεις. 56-36. Βασδάνης. Και πάλι στους 20 διαφορά. Τα καμάρια. Θα φτιάξει μια απόσταση ασφαλείας μέχρι τώρα στο μάτς. Χρυσίνας δεν μπόρεσε όμως στη συνέχεια, ακολούθησε ο Ζαλακώστας στη φάση. 58-36. Γελής. Κωνσταντιδέλης. Παίρνει και εκτελεί για τρεις. Γελής ακολουθεί τη φάση. Παίρνει και ο Μαρίνος σε αυτή. Κερδισμένος βγήκε ο Πέφτης του Λεοντάριο. Τρία και 20 ακόμα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Άστοχη προσπάθεια, πήδηξε όμως το Θεό ο Δεδούσης, ο οποίος δεν μπορούσε να εκτελέσει συνέχεια. Κερδισμένο φόλ από τον Αγγελή. Φάουλ νούμερο 4 για τα καμάρια στο τρίτο δεκάλεπτο. Κάθε φάουλ της από εδώ και πέρα θα είναι βόλες για τους φιλοξενούμενους. Γελής βάζει την πρώτη. Θα μπει η δεύτερη, 58-37. Ζαλακώστας κατεβάζει και πάει και μόνος του μέχρι το τέλος. Δεν ολοκληρώνει καλά τη φάση. Κατοχή για το Λεοντάριο. Το πήρε πάνω του σε αυτή τη φάση ο Ζαλακώστας, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να φέρει τις δύο πόντους για την ομάδα του. Τσιαντής. Δεδούσης πήρε και πέρασε. Δεν άφησε όμως την μπάλα στο καλάθι. Θα βρεθεί στο παρκέ. Αφήνει έξω, έχουμε βήματα. Κάποια στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο φάουλ εκεί στον Δεδούση.
μοιραίο ήταν να μην γλιτώσει τα βήματα ο παίκτης του Λεοντάριου. Δεξάρατα ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο, Μπαζάνης, Παλαφθάνης στον Βουναρίδη. Κλείστηκε από δύο, έψαξε την πάσα για τον Ζαλακώστα, εκείνος δεν την πρόλαβε πριν περάσει εκτός. Σακελαρίου τώρα στο μάτς. Μπήκε στην θέση του Μπαζάνη. Αγγελής, παίρνει στον Κωνσταντιδέλη, ο οποίος μπήκε έξω. Και πάλι Αγγελής. Δεδούσης. Με το δεξί θα στοχίσει. Ζαλακώστης άφησε τον Σακελαρίου, αυτός είναι στα αριστερά. Ρησίνας δεν κάνει βήματα. Γυρίζει, βρήκε χώρο, αλλά το θα χαλέσει το τελείωμα. Τα έκανε όλα σωστά, εκτός το να τελειώσει τη φάση ο Ρησίνας. Σαντιέλης είχε πάρει καλύτερη θέση, αλλά κατάλαβε την πάσα ο Ζαλακώστας. Πάσα πίσω από την πλάτη τώρα, συνεργασία των δύο και πολύ ωραίο καλάθι εδώ από τους γηπεδούχους στην συνεργασία ανάμεσα σε Ζαλακώστα Βασίλη και Ζαλακώστα Γιώργο. 60-37 πλέον. Ένα 24 για την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Γιώργο Ζαλακώστας αφήνει στον Βασίλη. Πάσα πίσω από την πλάτη, κατέληξε σε αντίπαλο. Δεδούσης με φόρα προς τα μέσα. Θα πετύχει το καλάθι, 60-39. Τα 4 λεπτά ακόμα στη τρίτη περίοδο. Ρησίνας. Μπήκε η άμυνα από το Λεοντάριο. Τσιαντής. Ωραία, έκοψε προς τα μέσα ο Δεδούσης. Με συγχωρείτε, ο Χατζησπύρου. Έφτασε μπάλες εκείνων και κέρδισε το τρίτο φάουλ του Γιώργου Ζαλακώστα. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Ενώ το χρονόμετρο έχει σταματήσει στα 30 δευτερόλεπτα. Χατζησπύρου βάζει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Πέρασε η πάσα του Ναρίδης. Χρυσίνας, πάνε σε όλη την επίθεση η κίτρινη. 14 λεπτά ακόμα. Ο Ναρίδης κρατάει, πιέζεται. Κάποιος πρέπει να πάρει την εκτέλεση. Ο Ζαλακώστας είναι που θα το κάνει. Χρυσίνας προλαβαίνει το ρολόι, αλλά δεν μπορεί να πετύχει κάτι από εκεί. 2 δευτερόλεπτα, 1 δεδούσεις από πολύ μακριά. Όχι, λίγο έλειψε να πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο και μακρινό καλάθι. Τέλος λοιπόν και του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 60-41. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 60-41 δείχνει το σκορ. Τα Γκραν Καμάρια έχουν καταφέρει να κρατήσουν αυτή την απόσταση ασφάλειας που έχουν καταφέρει να πάρουν από το Λεοντάριο από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, ενώ ο Ζαλακώστας θα ανεβάσει το σκορ στο 62-41. Μέχρι στιγμής οι κίτρινοι ελέγχουν απόλυτα το μάτς και φαίνεται να είναι αυτοί που θα φτάσουν στην πρώτη τους νίκη, θα ανοίξουν τις υποχρεώσεις τους στην Evolution με νίκη στη νέα σεζόν. Τέλος χρόνου, δεν μπορέσαν να εκτελέσουν γέρα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Πολύ καλή άμυνα των γηπεδούχων. Το
το 62-41 παραμένει και έχουν ευκαιρία τώρα τα καμάρια να αυξήσουν κι άλλο την διαφορά τους. Κουναρίδης. Βρήκε χώρο, πήρε το σουτ, δεν το έβαλε όμως. Κορονάκης άφησε στον Χατζησπύρου, έπεσε πάνω του Γουναρίδης και του κάνει το φάουλ. Στο τρίποντο κιόλας. Έτσι οδηγείται στην γραμμή. Για τρεις βόλες τώρα ο παίκτης του Λεοντάριο. Άστοχη πρώτη. Πώς τώρα για την τρίτη μέσα. 62-42. Το μάτς επέστρεψε ο Περγουλής. Πήρε την θέση του Βασίλη Ζαλακώστα για τα καμάρια. Κουναρίδης με τον Χατζησπύρου πάνω του. Τον ταλαιπωρεί εκείνος. Πέρασε ο Κουναρίδης. Καλή άμυνα. Τα χέρια στην μπάλα από το Λεοντάριο. Χρυσίνας αφήνει έξω, Ζαλακώστας θα εκτέλεσε για τρεις. Ήταν με καλές του επιθέσεις το σουτ. Δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν βγήκε μπαλά εντός καλαθιού. Φιαντής, ανάμεσα από δύο. Χρυσμένο φαουλ. Το έκανε ο Ζαλακώστας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και το τέταρτο φαουλ του Γιώργου Ζαλακώστα. Το κρατάει στο παιχνίδι ο προπονητής του. Έχουμε βολές μάλιστα για τον Τσιαντή. Αστοχή στην πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη, 0-2 από τον Τσιαντή. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βόλων οι φιλοξενούμενοι. Χριστίνα στον Γουναρίδη. Περγουλής. Πάλι Γουναρίδης, στα αριστερά, πιέζεται, το φάουλ έχει γίνει με το πόδι από τον Κορονάκη, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Περγουλής, εκτέλεσε αμέσως με το που πήρε την μπάλα στα χέρια του Γουναρίδης, επιθετικό rebound, κάνει και το βήμα πίσω, αλλοιώθηκε η προσπάθειά του, Χριστίνας, κερδισμένο φάουλ. Και πάλι ο Κορονάκης είναι αυτός που έχει κάνει την παράβαση. Είναι και το πέμπτο δικό του, οπότε αναγκάζεται να πέρασει εκτός. Ο Δέδους περνάει στο μάτι στην θέση του. Συνάστα στο χείς την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Μάχη εκεί για το rebound και πετάει την μπάλα πάνω στον Περγούλιο Αγγελής. Για να κερδίσει η ομάδα την κατοχή. Ζαλακώστας και Μπαζάνης στο μάτς. Για τους κίτρινους παίρνουν τη θέση του Σακελαρίου, αλλά και του έτερου Ζαλακώστα, του Γιώργου. Τρίποδο τώρα από τον Βόσικα, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει στόχο. Περγούλης, πίνει στον Μπαζδήμα, στον Μπαζδάνη, με συγχωρείτε. Αστόχο τρίποδο από εκείνον, Βεργούλης στον Χρυσίνα και θα έρθει το καλάθι. 64-42. Φιλίπασα έφτασε στον Κορονάκη. Φινιέξω εκείνος. Και αντίστοιχα να λάβει την εκτέλεση.
Γαλακώστας παίρνει το rebound. 7 και 10 ακόμα για τη λήξη. Χρυσίνας για το δεύτερο δικό του συνεχόμενο. Δεν μπήκε αρχικά, ήρθε, ακολούθησε τη φάση της Γαλακώστας. Και σκόραρε. Τα 6-42 πλέον, τελευταίο 7 λεπτό στο παιχνίδι. Τα πάντα έχουν κρυθεί όσον αφορά τον νικητή. Μένει να δούμε πλέον ποιο θα είναι το τελικό σκορ και η τελική διαφορά στην αναμέτρηση. Κόβεται αρχικά, αλλά συνεχίζει ο Χατζησπύρου. Θα πετύχει το καλάθι στην συνέχεια. 66-44. Μεναρίδης κρατάει εκεί για να ξεφύγει από την πίεση του Λεοντάριο. Μασδάνης. Χρυσίνας. Πάσαρι στον Ζαλακώστα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Χατζησπύρου. Το Κουντούρης τώρα παίζει με τον Βόσικα. Ας το φωτοσού του Δεδούση. Καστή πάσα, δεν μπορεί να την φτάσει ο Περγούλης. Ήταν αρκετά δυνατή. Δεδούσης στα έξω και παίρνει ο Τσιαντής. Βόσικας και πάλι στον Τσιαντή. Τώρα νομίζω θα αναλάβει την εκτέλεση. Αυτό θα κάνει, βρίσκει σιδερόμος. Περγούλης. Μαζάνης στο τρίποντο. Γαλακώστας για τον άλλον Γαλακώστα. Ο Μαλαφτάνης στον Μαζάνη, ο οποίος έχει πολύ χώρο για να εκτελέσει. Δεν το κάνει όμως εύστοχα. Τσιαντής. Χατζησπύρου θα σηκωθεί. Καθόλου καλό το σιούτ, έρμπολη προσπάθεια. Τσαρανίκας. Ζητάει άδεια για να περάσει το μάτς. Ενώ έχουμε και time out για το Λεοντάριο. Συνέχεια στο μάτς, τελευταία 5 για 15 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Θα θυμίζουμε πρώτη αγωνιστική της Evolution League. Πρεμιέρα για τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Καμάρια και Λεοντάριο. Με τα Καμάρια να προηγούνται. 66-44. Δεν θα αλλάξει το σκορ. Το Τζακάνικα να στοχεί από κάτω. Βόσικας στον Κωνσταντιδέλη. Αγγελής θα αναλάβει την εκτέλεση. Τζακάνικας πήρε το rebound. Αγγελής πάει να τον πιέσει αμέσως. Γαλακώστας περνάει και αφήνει στον άλλον Γαλακώστα. Τσακανίκας τώρα. Πολύ ωραία η πάσα του. Μαρίνος. Περγούλης τώρα. Άστοχη προσπάθειά του. Χατζησπύρου. Κερδίζει το φάουλ από τον Μαρίνο. Είναι και το τρίτο ομαδικό αυτό των γηπεδούχων. Δύο υπενθυμίζω. Έχει το Λεοντάριο. Κουντούρης. Μπαλά στον Μαρίνο. Είναι το κλέψιμο από τον Αγγελή. Κωνσταντιδέλης παίρνει και εκτελεί από το πλάι, δεν βρίσκει στόχο.
Κουντούρης. Πάλα στον Τσακανίκα και από εκεί στον Πέργουλη με το δεξί χέρι θα τελειώσει καλά τη φάση. 68-44. με συγχωρείτε. Και Λύς θα το πάρει το σουτ. Τελώς αδυναμόμως. Δεν έφτασε ούτε μέχρι την ρακέτα. Μάχες εκεί για το rebound. Ανάμεσα σε Πέργουλη και Καγγελή. Και ρυθμινός βγήκε ο παίκτης των γηπεδούχων. Σακελαρίου στο μάτς. Πέργουλη στον πάγκο. Κουτζούρης, παραλίγο να γίνει το κλέψιμο. Έκοψε προς τα μέσα Σακελαρίου. Μαρίνο σε μια δύσκολη προσπάθεια. 70-45. Δύο λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του μάτς. Τα πάντα έχουν κρυθεί στο σημερινό παιχνίδι για δικαστικού χαρακτήρα. Αυτά τα τελευταία λεπτά κυλούν, ενώ ο Μόσχας θα εκτελέσει για 3. 70-48. Τα κανένα καμάρια θα φτάσουν σε μια ευρία νίκη. Θα ανοίξουν με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν, το νέο πρωτάθλημα. Λάθος τώρα από τον Χατζησπύρου. Έχει σιγά ο ρυθμός, καθώς η κούραση έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της και στις δύο πλευρές. Τσαγανίκας κρατάει, είναι στον Τζαλακώστα. Χάσει την πάρα από τα χέρια του Μαρίνος. Κώσικας. Κωνσταντιδέλης. Και πάλι ο Κωνσταντιδέλης ζητάει, ο Αγγελής, ο οποίος είναι στην κορυφή. Τα εκτελέσει για 3, δεν το βάζει. Τελευταίο 1,5 λεπτό στο μάτς. Ζαλακώστας. Γίνεται το φάουλ από τον Βόσικα. Ο Δελούσης δεν μπορεί να συνεχίσει το μάτς. Πέρασε εκτός ο Δεδούσης και αντίς στην θέση του. Ζαλακώστα στη στοχή. Άνοιγε τη δεύτερη. Κουντούρης όμως ανανεώνει. Ζαλακώστας. Μπράβο ρε Τσάκη. Κάτω φάουλ εκεί ρε Βαγγέλη. Λίγο να μπει αλλαγή ρε. Θα γίνεται το φάουλ. Να περάσει το μάτς ο Ζαλακώστας. Θα πάρει τη θέση του Βασίλη Ζαλακώστα ο Γιώργος. Τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι μας. Αδειάζει η κλεψίδρα σιγά σιγά στη σημερινή αναμέτρηση. 70-48 υπερθυμίζω το σκορ. Τα Γκραν Καμάρια έχουν κλειδώσει ήδη την νίκη τους. Και θα είναι αυτά που θα ξεκινήσουν με το δεξί. Αστόχος του Βόσικα. Η μπάλα κατέληξε εκτός στην συνέχεια. Κουντούρης. Πήρε και εκτέλεσε αμέσως του Ζαλακώστας, δεν το έβαλε. Σε αντίστοιχο τον Βόσικα. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Σε αντίστοιχο. Γυρίζει, αφήνει έξω. Ο Αγγελής θα εκτελέσει για 3, δεν το βάζει. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση.
δεν υπάρχει διάθεση να γίνει κάποια άλλη επίθεση στο μάτς. Φινάλι λοιπόν του παιχνιδιού, τα Γκραν Καμάρια θα ανοίξουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στην Evolution League και θα επικρατήσουν με το ευρύ σκορ 70-48 επί του Λεοντάριο. Αυτά εδώ από το Μαζαράκι, καλή συνέχεια σε όλους.